Καλησπέρα σε όλους, αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι, συντρόφισσες, συναγωνιστές. Εντάξει, το να είσαι τελευταίος δεν είναι πολύ ωραίο, αλλά θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν. Λοιπόν, αν μου δίνανε το βιβλίο και μου λέγανε φτιάξω έναν διαφορετικό τίτλο, εγώ θα τον ονόμαζα «Διάλυση αστικών μύθων για την πανδημία. Διαλεκτική προσέγγιση στην πραγματικότητα και εγχειρίδιο δράση». Με αυτές τις κουβέντες θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν, και το πολιτικό γραφείο και τα μέλη της Σχετικής Επιτροπής, γιατί κατάφεραν πρώτα απ' όλα σε πολύ μικρό διάστημα, πάρα πολύ μικρό διάστημα, να φτιάξουν ένα εγχειρίδιο, θα το έλεγα εγώ, το οποίο έχει προσφέρει μια άριστη κοινωνιολογικά και μεθοδολογικά προσέγγιση του ζητήματος, με την αυστηρότητα της επιστημονικής προσέγγισης, αλλά την άλλη μεριά και με την καθαρότητα των μηνυμάτων προς τον αναγνώστη. Υπόθηκε ότι είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο που όλοι οι υγειονομικοί θα πρέπει να διαβάσουν. Υπόθηκε ότι θα μπορούσαν να υποφεληθούν και όλοι οι επιστήμονες και όλος ο κόσμος. Εγώ θα έλεγα ότι πάρτε το βιβλίο και εκεί που λέει υγεία, αντικαταστήστε το με ό,τι θέλετε. Βάλτε εργασία, βάλτε πολιτισμός, βάλτε εκπαίδευση. Θα δείτε ότι μπορούμε να μετατρέψουμε όλες τις σελίδες αυτού του εγχειριδίου το οποίο έφτιαξε ο τομέας υγείας και πρόνοιας σε ένα εγχειρίδιο που εξηγεί την σύγχρονη πραγματικότητα. Θα με επιτρέψετε να ξεκινήσω με κάτι πολύ, να συνεχίσω με κάτι πολύ προσωπικό. Έχω ένα χούι. Όταν περιεργάζομαι ένα καινούριο βιβλίο, ξεκινάω πάντα από την τελευταία σελίδα. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Εκεί λοιπόν στην τελευταία σελίδα αυτού του βιβλίου, και θα μου επιτραπεί να παραφράσω τον επιφανή Ιταλό ψυχίατρο, λέγοντας ότι η καλύτερη πρόληψη ενάντια στις παθήσεις είναι ο αγώνας ενάντια στη φτώχεια. Και μετά γυρίζω στην αρχή του βιβλίου, όπου λέει ο εργάτης σε έναν γιατρό: «Όσο για την αιτία της αρρώστιας μας, μια ματιά να έχεις ρίξει στα κουρέλια μας, θα σου λέγει περισσότερα. Είναι η ίδια αιτία που φτύρει το κορμί μας και τα ρούχα μας». Εδώ θα μπορούσα να τελειώσω το σχόλιο μου, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πάω λίγο χρόνο ακόμα. Ειλικρινά, η πανδημία και η αρρώστια δεν είναι φυσικά φαινόμενα. Δεν είναι απρόβλεπτα. Λίγους μήνες, λίγες μέρες πριν την πανδημία, εσείς όλοι οι παγκόσμιοι οργανισμοί λέγανε ότι έρχεται. Και ξέρανε ότι θα είναι και κορονοϊός. Και τα ξέρανε όλα. Ούτε είναι αναπόφευκτη. Ειλικρινά, απόλαυσα το πρώτο κεφάλαιο. Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο, για μένα που είμαι δάσκαλος και επιστήμονας και γιατρός, είναι το πιο δύσκολο βιβλίο, αλλά για μένα είναι το πιο χρήσιμο για να μπορώ να εξηγήσω πράγματα. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο κάνει μια ιστορική προσέγγιση των αιτιών εξάπλωση των επιδημικών και των πανδημικών κυμάτων από τις προκαπιταλιστικές κοινωνίες μέχρι την εποχή του καπιταλισμού και δείχνει πώς αλλάζουν τα πράγματα όταν τα αίτια στις προκαπιταλιστικές κοινωνίες ήταν η έλλειψη πόρων και τα αίτια γίνονται στην καπιταλιστική εποχή η υπερεπάρκεια των πόρων που αναπτύσσεται χωρίς αρχές, αναπτύσσεται άναχα και ουσιαστικά με το κέρδος. Και αυτό, όπως υπόθηκε από τον προηγούμενο ομιλητή, οδηγεί στην καταλύσταση των φυσικών πόρων, στη μεταβολή του περιβάλλοντος, που είναι παράγοντες εξάρσεων των παθημιών. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι πολύ πλούσιο σε παραδείγματα. Αυτό το κάνει εύπεπτο, θα μου επιτρέψετε, και γιατί είμαι και γαστρολόγος. Λοιπόν, είναι ένα... κάνει το βιβλίο ένα επιστημονικό κείμενο, το κάνει ακόμα πιο εύπεπτο και ειδικά στο πρώτο κεφάλαιο που είναι εξαιρετικά δύσκολο για μένα, μου πήρε αρκετή ώρα να το διαβάσω, φαίνονται όλα τα εργαλεία κατανόησης αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τη φύση και φωτίζεται ο δρόμος προς μια διέξοδο με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό στη διαδικασία απόφασης των επενδύσεων με κριτήριο τον άνθρωπο και το περιβάλλον και όχι το επιχειρηματικό κέρδος. Για το πόσο ταξική είναι η πανδημία, τα είπαν όλοι, το είπε ο γραμματέας, το είπε ο Γιώργος Σιδέρης. Δεν θα ήθελα να πω πολλά πράγματα. Πραγματικά χτυπήθηκαν οι φτωχοί, χτυπήθηκαν οι εργάτες, χτυπήθηκαν οι μετανάστες, οι φυλακισμένοι, οι πρόσφυγες. Και πολύ ενδιαφέρον είναι, ενώ κάθε μέρα είχαμε αυτή την τρομολαγνία των αριθμών, κανείς δεν μας είπε, παραδείγματος χάρη, στις ειδικές ομάδες. Τι έγινε, ας πούμε, στα λεγόμενα kit τελικά. Μας λέγανε ότι βρέθηκε ένα κρούσμα, δύο κρούσματα, τρία κρούσματα. Μετά τι έγιναν αυτοί οι άνθρωποι.
πού πήγανε, πώς σχολήσανε, πώς πεθάναν από αυτούς. Βεβαίως είχαν την τύχη να είναι νέοι άνθρωποι. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον σημείο για μένα ήταν το θέμα των αντιβολιστικών κινημάτων. Και υπόθηκαν κάποια πράγματα. Εγώ ήθελα να σταθώ σε ένα ιδιαίτερα λεπτό σημείο, όπου οι αστικές κυβερνήσεις και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας υπέθαλψαν αυτόν τον αντιβολιασμό. Θυμηθείτε ότι από τις πρώτες μέρες υπήρχε το ερώτημα πόσες επιπλοκές των εμβολίων έχουμε σήμερα και τι επιπλοκές. Και στη συνέχεια, καθώς παίρνει ο καιρός, ψάχναμε να βρούμε τον πρώτο εμβολιασμένο που θα πεθάνει από COVID. Λοιπόν, όλα αυτά η αστική τάξη με τις αντιεπιστημονικές προσεγγίσεις της εκμεταλλεύτηκαν για να δικαιολογήσουν τις παλινοδίες των ειδικών τους, των ειδικών σε εισαγωγικά την απουσία ουσιαστικής πρόληψης πέρα των εμβολίων και των lockdown, αλλά για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Αυτή η υπερβολή του ανορθολογισμού, του αντιεμβολιασμού, δεν ήταν τυχαία και είναι συνειδητή, και εγώ θα τη γράψω τώρα από το κείμενο, ότι ήταν ένας βολικός αντίπαλος, που ακόμα και αν δεν υπήρχε, έπρεπε να δημιουργηθεί για να κρύψει τις συνθήκες, και είναι μια άλλη όψη του ίδιου νομίσματος της αντιλαϊκής πολιτικής για την υγεία. Είδαμε, περιγράψει και ο σύντροφος Σιδέρης, με πολύ ωραία παραδείγματα μέσα στο βιβλίο, τις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις με το ζήτημα των εμβολίων. Ξέρουμε όλες αυτές τις ιστορίες, το Κινέζικο είναι κακό, το Ρώσικο είναι χειρότερο, το δικό μας είναι το καλύτερο απ' όλα. Μεγάλη κόντρα μεταξύ των φαρμακοβιομηχανιών, οι οποίες φάνηκε στον αέρα ότι κάποια στιγμή τα βρήκαν, ενώθηκαν κάτω από την κοινή ανάγκη της επιστήμης και λίγο μετά έτσι να αρχίσουν τα λεγόμενα μαχαιρώματα για το ποιο εμβόλιο είναι πιο αποτελεσματικό, ποιο εμβόλιο έχει τις λιγότερες παρενέργειες, ώστε να προωθούν στις δυτικές κοινωνίες και με αυτόν τον τρόπο να αφήσουν το φτωχό κόσμο στις φτωχές περιοχές της γης, στη μοίρα του, και όπου εποάζουν τις καινούργιες μεταλλάξεις οι οποίες έρχονται να μας βρουν. Πολύ μεγάλη σημασία έχει και το κομμάτι το οποίο μιλάει για τη διπλωματία των εμβολίων. Είναι μια πολύ όμορφη ορολογία, έτσι, μια πολύ απλή κουβέντα. Στην αρχή τα εμβόλια ήταν για μας. Μετά τα εμβόλια, βεβαίως να πάνε σε όλο τον κόσμο ό,τι μας περισσεύει. Ό,τι θέλουμε να ξεστοκάρουμε. Παραδείγματος χάρη, θυμάστε ότι τα εμβόλια που έδωσε η πατρίδα μας ήταν τα εμβόλια της AstraZeneca, όταν αρχίσανε να ακούγονται όλα αυτά που ακούστηκαν, όχι ότι ήταν πολύ σοβαρά για το εμβόλιο. Και βέβαια το ίδιο κάνανε και οι μεγάλες καπιταλιστικές χώρες. Με ποιο σκοπό? Με το σκοπό να διεισδύσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι σε αυτές τις περιοχές για να εκμεταλλευτούν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές αυτές και την εργατική δύναμη. Ένα άλλο κομμάτι του βιβλίου, το οποίο για μένα πολύ σημαντικό ήταν η αποδόμηση των επιχειρημάτων της αστικής αντιπολίτευσης για λανθασμένη πολιτική, για ανεπάρκεια και ανικανότητα των κυβερνώντων. Είναι ξεκάθαρο, φίλοι και φίλες, σήμερα ότι είναι το επίπεδο της καπιταλιστικής οικονομίας και των προσδοκιών της που επιβάλλει διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης. Άλλου θα πάμε με τα σκληρά lockdown, αλλού είπε πολύ ωραία για τα πετρέλαια, είπε πολύ ωραία για τη Μεγάλη Βρετανία, αλλού όλα ανοιχτά. Δεν σημαίνει ότι έκανε κάποιος, το έκανε κάποιος καλύτερα ή χειρότερα. Είναι ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, η καπιταλιστική οικονομία στις συγκεκριμένες περιοχές, στις συγκεκριμένες χώρες που έδιναν το ένασμα για μια διαφορετική αντιμετώπιση. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα, δεν έχω να πω τίποτα για την εσκεμμένη αποδυνάμωση του δημόσιου συστήματος υγείας και την ξεδιάδρομη πρημοδότηση του ιδιωτικού τομέα στα νοσοκομεία. Φτάσαμε να έχουμε από τη μια μεριά νοσοκομεία μίας νόσου και από την άλλη μεριά νοσοκομεία ρομποτικών τεχνικών και ταφύνση. Όσον αφορά την ειδικότητά μου, είναι μια ειδικότητα που επλήγει σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας και στέρισε πολύτιμες υπηρεσίες από το λαό. Υπάρχουν πλέον ήδη δεδομένα που δείχνουν ότι χάθηκαν χιλιάδες καρκίνοι παχαίως εντέρου αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στις μεγάλες χώρες, διότι δεν γίνονταν προληπτικές εξετάσεις.
και η θνητότητα του καρκίνου του παχύου εσωτερου θα φτάσει σε επίπεδα των προηγούμενων 30 χρόνων εξαιτίας αυτής της μετατροπής των νοσοκομείων σε νοσοκομεία μίας νόσου. Υπόθηκε πολύ ωραία το πώς εκμεταλλεύεται η αστική κυβέρνηση τη μικρή ομάδα των υγειονομικών που δεν έκαναν το εμβόλιο, την εκμεταλλεύεται για απολύσεις, για να προωθήσει την μεταβολή του συστήματος σε ένα σύστημα υγείας το οποίο στηρίζεται στο επιχειρηματικό κέντρος, σε ένα σύστημα σούπερ μάρκετ, θα το έλεγα. Και εδώ δεν πρόλαβε να μπει η πανδημία στη μέση της και εδώ ακούγονταν τα μεγάλα λόγια ότι κοιτάξτε να δείτε τι ωραίο το δημόσιο σύστημα υγείας και εκεί τα λάθος κάναμε και λάθη ήταν αυτά τα πράγματα που λένε αντιδιορίσει. Αμέσως η ευκαιρία για τα ΣΔΙΤ, για τις εργασίες με τα μπλοκάκια, τους δικαιασμένους εργαζόμενους, την αντικοποίηση της εργασίας και στην υγεία. Όχι, θα τους ξέφυγε η υγεία. Είναι ευκαιρία για το σύστημα να τσακίσει οτιδήποτε δημόσιο. Και φυσικά η πανδημία έδωσε την ευκαιρία στο αστικό κράτος να ξεπερδέψει εντελώς με τη δημόσια υγεία και την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Εντελώς. Υπόθηκαν κάποια λόγια. Εγώ ένα πράγμα θα σας πω ότι η υγειονομική επιτήρηση δεν είναι να μετράς κάθε μέρα κρούσματα, θανάτους και πώς είναι στις εντατικές θεραπείες. Είναι πολλά πράγματα παραπάνω που αν έχεις αυτή την υγειονομική επιτήρηση θα μπορέσεις να προλάβεις τις πανδημίες. Υπόθηκαν οι πανδημίες στη Σοβιετική Ένωση. Το πώς αντιμετωπίστηκε η πανδημία της ευλογίας και η επιδημία της χολέρας προς το τέλος του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, εκεί είναι πραγματική υγειονομική επιχειρήση και εκεί θα αξίζει κάποιος να πάει στα ιστορικά κείμενα και να κάτσει να διαβάσει τι είπα να πει η υγειονομική επιχειρήση, διότι αυτά ισχύουν ακόμα και σήμερα. Ένα από τα τελευταία κεφάλαια που είναι εξαιρετικό για μένα και πολύ σημαντικό είναι ότι πια καταντάει αστείο να συζητάμε για πρόληψη στους χώρους δουλειάς. Το αντίστοιχο κεφάλαιο λοιπόν καταγράφει σχηματικά αυτές τις χαμένες ευκαιρίες που δίνουν οι σημερινές τεχνολογίες και οι σημερινές επιστημονικές εξελίξεις επειδή χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του κέρδους. Το αστικό κράτος αρνείται να προφυλάξει τον εργαζόμενο και αρνείται να τον προφυλάξει τον εργαζόμενο όχι μόνο στη δουλειά αλλά και στα μέσα της μεταφοράς και σε όλη τη διαδρομή του. Απαλλάσσει την εργοδοσία από την υποχρέωση για εξασφάλιση υγείας. Υπάρχουν μέσα στους νόμους παράγραφοι που λένε ότι πάλι βάζουν την ατομική ευθύνη, λένε υπεύθυνος είναι ο εργαζόμενος, δεν υποχρεώνει κανένα στην εργοδοσία. Η εργοδοσία δεν το πολύ πολύ να δώσει και λίγα μέσα ατομικής προστασίας σε αντάλλαγμα την εξαφάνιση της επιθεώρησης εργασίας. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Η συνέχεια αυτών των πραγμάτων είναι οι λεγόμενες ευέλικτες μορφές εργασίας. Τι ωραίες λέξεις χρησιμοποιεί ο καπιταλισμός, είναι απίστευτο. Ευέλικτες μορφές εργασίας με το αποκορύφωμα την τηλεργασία. Τι ωραίο πράγμα τηλεργασία, λέει. Το πιο ωραίο πράγμα. Κάθεσαι στο σπίτι σου για δουλεύεις. Αν δεν είναι έτσι, τηλεργασία είναι η χειρότερη μορφή εντατικοποίησης της εργασίας. Είναι μια εργασία η οποία εξουθενώνει τον εργαζόμενο, τον αποξενώνει από το οικογενειακό του περιβάλλον και του εξαφανίζει τον ελεύθερο χρόνο. Εκείνο που μου δημιούργησε κάποιους προβληματισμούς, αλλά ευτυχώς μου το εξήγησε πολύ ωραία ο γραμματέας προηγουμένως, ήταν εκείνο ο καπιταλισμός ειδήσεων. Εδώ στο κείμενο και όπου θα το δείτε, στο ριζοσπάτ, θα δείτε ότι έχω βάλει ερωτηματικό. Η εξήγηση που έδωσε ο γραμματέας ήταν πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ σωστή. Όμως, αγαπητοί φίλοι, συντρόφοι και σύντροφοι, πρέπει να ξέρουμε ότι το τέρας φτιασιδώνεται. Αυτό το σάπιο πράγμα βάζει make-up, βάζει αρώματα. Είδατε αυτές τις ωραίες λέξεις. Τηλεργασία, πώς το είπαμε, ευέλικτες εργατικές σχέσεις, συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Η κατάργηση του οκταώρου βαφτίστηκε διευθέτηση του χρόνου εργασίας για να πηγαίνει κάποιος να μαζεύει τις ελιές του. Το τέρας λοιπόν φιασιδώνεται και το τέρας ακριεύει. Βλέπουμε την αισθημοκρατία, βλέπουμε την επίθεση για την κατάργηση κάθε εργατικού δικαιώματος σε μια εποχή βίαιης αναδιανομής του εισοδήματος σε βάρος εργατικής τάξης με τους τεράστιους έμεσους φόρους, τον πληθωρισμό, την ακρίβεια
στην ενέργεια και στα καύσιμα, ενώ παρόλα αυτά, σε αυτόν τον καιρό και στα απόνερα της, ελπίζουμε να είναι τα απόνερα της πανδημίας, έχουμε και φωτεινά δείγματα. Τα φωτεινά δείγματα είναι που δείχνουν ότι το τέρας θα βρει κάποια προβλήματα, είναι οι εργαζόμενοι της Κόσκο, είναι οι εργαζόμενοι της Seafood, είναι η πανεπιστημιακή κοινότητα με τη φοιτητική πρωτοπορία ενάντια στον νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ήταν αυτή εξαιρετική, βλέπω για τα παιδάκια μου εδώ πέρα, τα αγαπάω τόσο πολύ, η εξαιρετική επιτυχία στις φοιτητικές εκλογές. Είναι οι κινητοποιήσεις των υγειονομικών ενάντια στο επιχειρηματικό ΕΣΥ. Και σήμερα μπορεί να μιλάμε για την υγεία και για την περίθαλψη, αλλά σήμερα, σύντροφοι και συντρόφοι, ο πόλεμος είναι για την Λάρκο. Εκεί πρέπει να πάμε, εκεί πρέπει να είμαστε όλοι. Εκεί είναι το μεγάλο μέτωπο. Δύο τεράστια μέτωπα έχουμε αυτόν τον καιρό, αυτές τις μέρες. Το ένα είναι το μέτωπο της Λάρκο, το άλλο είναι το μέτωπο στο εφετείο. Έτσι. Οι Ναζί πρέπει να πάνε φυλακή, πρέπει να, να μείνουν βαθιά στη φυλακή και να μείνουν για πάντα. Το τέρας λοιπόν θα συνεχίσει να πίνει το αίμα μας μέχρι να σκάσει. Οφείλουμε να επιταχύνουμε την προδιαγραμμένη του πορεία με οργανωμένη πάλι μέσα από τα συνδικάτα, με καθαρή καρδιά, οπλισμένη με τις αρχές και υπό την καθοδήγηση του κόμματος. Στην παρούσα κρίση του καπιταλισμού, ακόμα και αν δεν υπήρχε η πανδημία, έπρεπε να διορθωθεί. Η κρίση είναι ευκαιρία για το σύστημα. Είναι ευκαιρία για να περάσουν και πλέον αντιδραστικές διατάξεις με την ανοχή και τη σιωπηρή υποστήριξη. Μάλλον με την ανοχή ή ακόμα και με τη σιωπηρή υποστήριξη της αντιπολίτευσης προς όφελος του καπιταλιστικού κέρδους. Τελειώνοντας, το βιβλίο αυτό, το οποίο αυτή η εξαιρετική έκδοση, για να συγχαρούμε για τη σύγχρονη εποχή βέβαια για το εξαιρετικό αποτέλεσμα, δεν είναι ένα βιβλίο, είναι ένα εγχειρίδιο. Θα πρέπει να το δουλέψουμε όλοι, να το έχουμε κοντά μας και να μας βοηθάει στην καθημερινή μας πάλι. Είναι μια εξαιρετική έκδοση, θα συγχαρώ και πάλι από τους συντελεστές όλους. Εύχομαι καλή υγεία και καλή δύναμη στους αγώνες. Λάρκο λοιπόν. Ευχαριστώ.